Η NASA ανακάλυψε την παλαιότερη υπερμεγέθη μαύρη τρύπα μέχρι σήμερα, η οποία χρονολογείται από την εποχή του Big Bang. Η μαύρη τρύπα, η οποία εκτιμάται ότι είναι 10 έω 100 εκατομμύρια φορέ μεγαλύτερη από τον ήλιο μα, υπολογίζεται ότι σχηματίστηκε 470 εκατομμύρια χρόνια μετά το Big Bang, όταν το σύμπαν είχε μόλι το 3% τη τρέχουσα ηλικία του. Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb τη NASA και το παρατηρητήριο ακτίνων X-Chandra εντόπισαν τη μαύρη τρύπα 13,2 δισεκατομμύρια έτη φωτός μακριά στον γαλαξία UHZ1. Αυτό σημαίνει ότι το φως του έχει ταξιδέψει 13,2 δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσει στα διαστημικά τηλεσκόπια μας, καθιστώντας το ένα εκπληκτικό στιγμιότυπο του αρχαίου παρελθόντος, σύμφωνα με τους αστρονόμους. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η μαύρη τρύπα σχηματίστηκε από κολοσιαία σύννεφα αερίου που κατέρευσαν σε έναν γαλαξία δίπλα σε έναν γαλαξία με αστέρια. Οι δύο γαλαξίες ενώθηκαν και η μαύρη τρύπα υπερίσχυσε. Οι επιστήμονες δημοσίευσαν τη μελέτη τους στο επιστημονικό περιοδικό Nature Astronomy. Σύμφωνα με τον επικεφαλή συγγραφέα της μελέτης, Άκος Μπόγκταν του Κέντρου Αστροφυσικής Χάρβαρτ, Smithsonian, η μαύρη τρύπα εκτιμάται ότι ζυγίζει από 10% της, εκατό της μάζας όλων των άστρων στο γαλαξία της. Μάλιστα αυτό το μέγεθος δεν μπορεί καν να συγκριθεί με τα μικροσκοπικά μεγέθη που έχουν οι μαύρες τρύπες στον γαλαξία μας και σε άλλους κοντινούς γαλαξίες που φτάνουν το 0,1%.